Και φεύγουμε εμείς, θα πάμε Θεσσαλονίκη αν δεν κάνω λάθος, εκεί που θα συναντήσουμε τον Βαγγέλη Κατσαρά, τον αντιδήμαρχο τουρισμού, αλλά κυρίως μέλος πλέον του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, ο πρώτος Ναξιώτης που λαβάνει αυτή την τιμή και όσο να είναι, είναι σημαντικό. Καλημέρα και συγχαρητήρια βέβαια για την εκλογή καλημέρα, σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη εδώ. Πώς είναι ο καιρός εκεί, Μια χαρά, Α. Δεν ξέρω ότι είναι η Θεσσαλονίκη, παρόλο που είμαστε πολύ βόρεια εδώ πάνω, αλλά ο καιρός αυτές τις μέρες πάει πολύ καλός. Ωραία. Εχθές έγιναν οι εκλογές λοιπόν για... Πες μας πρώτα αν βγήκες, αν βγήκες το βράδυ και τέτοια πράγματα. Εκεί έχουμε... Εκεί έχουν μπει στη ζώνη 2, στη... αυτό που με 12.30 ώρα κλείνουν τα πάντα. Όντως δεν κλείνουν το 12.30 ώρα. Ναι, 12.30 ώρα. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Μετά από το... παίρνεις το αυτό με πλαστικό τσαγάκι. Μάλιστα. Τσαγάκι στο χέρι το ποτό. Κάπως έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα δικά μας. Ορίστε. Πάμε στα δικά μας, σε αυτά τα σημαντικά, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ναι, ναι, εχθές έγιναν λοιπόν εκλογές εδώ, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία. Για πρώτη φορά η Νάξος βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Να ευχαριστήσω και τον κόσμο που με στήριξε, τον έπαρχο που ήρθαμε πάνω για να, και τα νησιά των Κυκλάδων εδώ, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη που βρέθηκαν με την παρουσία τους και με στήριξαν το να βρίσκονται οι Κυκλάδες. Για δεύτερη φορά στην box, τελευταία φορά που εσύ Νικόλη μου τα βρίσκεις και τα νούμερα, ναι, όντως ήταν ο Φιωρεντίνος. Το 12. Το 12, σωστά. Τώρα από εδώ και πέρα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο μετά τις ενώσεις ξενοδόχων. Και επειδή δεν ανανέωσε τη θέση μου στην Ένωση Ξενοδόχων, έλεγα να μπούμε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο φανταστείτε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία διαμόρφωνε και όλα τις αλλαγές οι οποίες, και ό,τι χρειαζόταν για τους νόμους τις οποίες περνούσαν, τα πρωτόκολλα και όλα τα σχετικά, γιατί καθημερινά είχαμε επικοινωνία μαζί τους και ό,τι λάθος στην ουσία προσπαθούσε η κυβέρνηση, δηλαδή εμείς η Πανελλήνια Ομοσπονδία έδινε τις οδηγίες στην ουσία, και αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά όντως φάνηκε ότι με τις δικές τους υποδείξεις πολλά πράγματα ήταν προς όφελος του ξενοδοχειακού κλάδους. Μάλιστα. Πάμε λίγο πίσω, πρώτα μου κάνει μια διευκρίνηση, δεν ξέρω αν ξέρεις, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση και νομίζω το είχα ρωτήσει και την άλλη φορά, πώς γίνεται οι Κυκλάδες και να είναι χρόνια εκτός της POX, δηλαδή εκτός της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Όταν μιλάμε για Σαντορίνη, όταν μιλάμε για Μύκονο, όταν μιλάμε για Κυκλάδες οι οποίες κάθε χρόνο έχουν εκατομμύρια επισκέπτες και εμείς είμαστε απ' έξω από ένα τόσο σημαντικό όργανο, όπως αναφέρεις. Κοιτάξτε να δείτε, η POX υπάρχει από πολύ παλιά, απλά ήταν να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν στην προηγούμενη διοίκηση και με τον πρόεδρο τον Γρηγόρη Τετάσιο, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια ανέδειξε πολύ υψηλά την Πανελλήνια Ομοσπονδία και έκανε πάρα πολλά πράγματα προς όφελος των ξενοδόχων. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς, το οποίο φάνηκε γιατί υπήρχαν και περισσότερες συμμετοχές, φανταστείτε 18 υποψήφοι για 12 θέσεις. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, δηλαδή τελευταία φορά που έγινε ήταν με 14 που έγιναν 12. Απλά οι Κυκλάδες δεν ήταν τόσο, δεν το θεωρούσαν τόσο σημαντικό για την box, το να βρίσκονται μέσα, που παρόλο που η box, αυτό που είπα και πριν, διαμορφώνει κάθε αποτέλεσμα, ωστόσο βέβαια ήταν και λίγο ανενεργή. Τώρα τα τελευταία χρόνια που ο Γρηγόρης και εδώ στο Συμβούλιο αυτό έδειξε τα δόντια στις κυβερνήσεις, λέγοντας στις κυβερνήσεις γενικότερα, ήταν και αυτό το οποίο και θα βοηθήσει και εμείς όλοι μαζί, θα βοηθήσουμε με σκληρή δουλειά, γιατί καταλαβαίνετε τις δύσκολες εποχές που διανύουμε πλέον, φέτος και λόγω της πανδημίας, θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο για εμάς τους ξενοδόχους. Να πούμε ότι προχθές μιλώντας σε ιστοσελίδα η οποία ασχολείται με ξενοδοχειακά γενικότερα θέματα του τουρισμού, το χρήμα και ο τουρισμός, ανέφερες ότι οι ξενοδόχοι φέτος ήταν ήρωες με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαν και νομίζω ότι, αν και ακούγεται λίγο όχι ηρωνικό αλλά λίγο έτσι παράξενο, είναι αλήθεια αυτή,
όλο αυτό, όλοι όσοι ασχολούνται με το επιχειρήν φέτος υπερέβαλαν αυτούς ό,τι έκαναν. Και θέλω μια εικόνα για, για την επόμενη χρονιά, γιατί ουσιαστικά αυτό μας καίει πλέον, γιατί ακούγονται διάφορα πάλι και η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για το χειμώνα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Όχι, όχι. Λοιπόν, 6.027 ξενοδοχεία λοιπόν ήταν αυτά τα οποία άνοιξαν, οι ήρωες που χαρακτηρίσαμε. Γνωρίζετε ότι οι πληρότητες περίπου, δηλαδή ο τζίρος ανερχόταν περίπου γύρω στο 20-25%. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια αυτό που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δουν και οι κυβερνήσεις, πρέπει να στηρίξουν τον κλάδο του τουρισμού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και ο κλάδος αυτός ο οποίος τα χρόνια της κρίσης ήταν που κράτησε και όρθια την Ελλάδα. Τα πράγματα ακόμα είναι αβέβαια για το τι πρόκειται να γίνει για το 2021. Πέρυσι είχαμε έτσι μια καραμέλα στην ουσία, δηλαδή μια παρηγοριά και λέγαμε εντάξει το 20 τελείωσε, πάμε για το 21. Το είχαμε συνειδητοποιήσει, το βάλαμε καλά στο μυαλό μας, το δουλέψαμε, κάποιοι δεν άνοιξαν, γιατί πού να εφαρμόσουν όλα αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και ειδικά οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και εδώ είμαστε λίγο τυχεροί σαν άξος με την ατυχία. Που δεν έχουμε τόσο μεγάλες μονάδες. Και ανοίξαμε, φανταστείτε τώρα άλλες περιοχές που είχαν τεράστια ξενοδοχεία, δεν άνοιξαν καν. Mm-hmm. Οπότε για το 2021 λοιπόν ακόμα τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Αυτό που πρέπει να περάσουμε προς τα έξω νόημα είναι η αυτοπροστασία, είναι το πιο σημαντικό. Να μην περιμένουμε κανένα εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο, γιατί αν περιμένοντας ένα εμβόλιο ή ένα φάρμακο, ούτε το 21 θα δουλέψουμε, ούτε το 22 ενδέχεται να δουλέψουμε. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αυτοπροστασία, η Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό μπορούμε να το δείξουμε προς τα έξω. Και αυτό που επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε και είναι πολύ σημαντικό και το κοιτάζουμε και εμείς και σαν Δήμος να το δούμε αυτό, αλλά και σαν ένωση ξενοδόχων και σαν πανελλήνια, είναι οι αγορές που πλέον πρέπει να στοχεύσουμε. Όσες μελέτες έγιναν παλαιότερα, αυτές έχουν πάει στο καλάθι των αχρήστων. Μιλάμε για εποχή νέα δεδομένα COVID, πλέον. Εποχή COVID, μιλάμε ότι για κοινωνικές ομάδες όπως ομάδες ανθρώπων τρίτης ηλικίας, οι οποίες αυτές δεν υπήρξαν πλέον, χάθηκαν από το χάρτη, χάθηκαν από το νησί της Νάξου. Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι την νεκρή σεζόν αυτή η ομάδα ανθρώπων ήταν και αυτοί που ανέβασαν τον τουρισμό και τη χαμηλή σεζόν. Για φέτος λοιπόν αυτοί χάθηκαν, πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε έτσι ώστε να βγούμε όσο πιο άμεσα και πάντοτε έχοντας ως σημαία την ασφάλεια την οποία την αποδείξαμε αυτό το καλοκαίρι. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και για την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ωραία. Δυστυχώς ο χρόνος μας σκοτώνει. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Πότε θα γίνουν αλήθεια αρχιερεσίες? Αρχιερεσίες από Δευτέρα. Α, οπότε εσύ κατεβαίνεις δηλαδή, δεν θα μείνεις προφανώς. Ναι, εγώ κατέβω, θα κάνω διαζώσεις, οπότε θα κατέβω το Σάββατο. Και με το καλό θα τα πούμε και από κοντά. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια. Ναι. Γιατί νομίζω ότι τρέχουν αρκετά πράγματα και οπότε πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.